Χαίρετε φίλες και φίλοι, το αυτοκλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα για την 19η αγωνιστική της Development League, οι Αλσοπο Lions αντιμετωπίζουν τους Crushers. Οι Αλσοπο Lions από τη μία με 12 νίκες και 5 ήττες στη σεζόν, όντως τους Crushers, οι οποίοι βρίσκονται στα χαμηλά της βαθμολογίας με 3 νίκες και 13 ήττες. Το παιχνίδι ξεκινάει με τους σημερινούς γηπεδούχους να έχουν την πρώτη επίθεση στα χέρια τους. Θα γίνει το λάθος, πάμε να δούμε για λίγο πεντάδες. Αγαπητός, Αντωνόπουλος, Βενιζέλος, Κυλιακόπουλος και Τσιφτσής ξεκινούν για τους ΜΟΒ. Ενώ για τους Κράσες έχουμε εύκολα πρώτα πρώτη φορά. Έχουμε καλό Γεωργιάννη, ανοίξει το σκορ. Όπως έλεγα, έχουμε καλό Γεωργιάννη, Αποστόλου, Ζουγανέλη, Κόρστα και Κότσι στην πεντάδα. Ο Νόπουλος κάνει το βήμα πίσω, θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχο όμως, αλλά καταλήγει εκτός στην συνέχεια. Κατοχή είναι και πάλι για τους ΜΟΒ. Αυτός έφτασε κοντά, δεν μπορούσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, ο ίδιος θα μαζέψει όμως. Πάει μέχρι μέσα, ο Νόπουλος θα κερδίσει το φάουλ. Αν κατάλαβα καλά, το έχει κάνει ο Κωνστάς. Χέρια εδώ. Να βρουν τους πρώτους πόντους και οι Αλσοπο Lions, να το καταφέρουν. Στέχει στην πρώτη ο Αντωνόπουλος. Κάνει την δεύτερη, ο ίδιος όμως θα πάει εκεί να κλέψει. Θα πάρει και το τρίποντο, δεν το βάζει. Βενιζέλος σε ακόμα ευθέτικο rebound για τους γηπεδούχους. Αγαπητός. Μπάλα στο πλάι, 4 δευτερόλεπτα τώρα. Σουτ για 2 πόντους, αδυναμόνος για τον Τσιφτσή. Ντονόπουλος ανανέως, ακόμα μια επίθεση. Μπάλα τώρα είναι για τους Crushers, οι οποίοι τα βρήκαν κάπως σκούρα στις τελευταίες φάσεις. Δεν μπορούσαν να καθαρίσουν το rebound. Το 1-2 ωστόσο δεν άλλαξε. Ζουγανέλης κάνει την περιστροφή. Ζητάει ο Κόνστας, δεν είναι για τόσο καλή πάσα. Προλάβει ο καλό Γερογιάννης. Κόνστας παίρνει εκτελεί αμέσως. Δεν πήγε το καλάθι. Βάζει ο Τανιμόβ και φεύγει μπροστά ο αγαπητός. Τα αριστερό λέει απ. Δεν θα δημιουργήσει καλά τη φάση όμως, θα κερδίσει το φάουλ. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το δεύτερο φαουλ. Ναι, είναι το δεύτερο φαουλ του Κόνστα, νωρίς-νωρίς. Φτάνει στα δύο προσωπικά φαουλ ο παίκτης των Crushers. Αστοχή η πρώτη βολή. Χάνει και την δεύτερη, αγαπητός. Θα μαζέψουν τώρα το rebound MOV και παραμένει στην επίθεση. Αντωνόπουλος πάει από τα δεξιά, βρήκε χώρο, έφτασε κοντά, σκόραρε και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Εδώ 3-2. Ζουγανέλης. Καλό Γερογιάννη, θέλει να βρει και πάλι τον Ζουγανέλη, ο οποίος έκοψε. Κατάφερε όμως να σταματήσει την πάσα ο αγαπητός. Στα 12 δευτερόλεπτα το ρολόι. Κόνστας εκτελεί για 3 εκτοχή. Για το 3-5. Είναι και το πρώτο τρίποντο που βλέπουμε σήμερα στο μάτς. Διαχείρος Κόνστα, θέλει να απαντήσει ο Αντωνόπουλος, δεν θα τα καταφέρει. Ζουγανέλης. Είναι στο πλάι. Ακόμα ένα τρίποντο, αυτή τη φορά δεν είναι καλή κατάληξη από τον Αποστόλου. Ο Γεωργιάννης που το πίσω από την βολή θα το χάσει, ο Αντωνόπουλος είναι εκεί για να κατεβάσει το rebound και να φύγει και μπροστά. Μια πάσα βόλη από τον Τσιφτσή, θα έρθει και εδώ τρίποντο στη συνέχεια. Βενιζέλος εκτελεί για το 6-5. Πήρα Αποστόλου, ο Γεωργιάννης πάλι πλάι τον Αντωνόπουλο. Προσφυγείται, απλώνει το χέρι του Βενιζέλος, ο οποίος ήρθε για βοήθεια στην άμυνα.
έκανε το φάουλ. Και στέλνει τώρα τον αντίπαλό του στην γραμμή των βολών. Θα στην πρώτη. Για το 6-6. Μέσα και η δεύτερη. Και 6-7 τώρα. Τον Νόπουλος θα πάρει το δίποντο στο σιτ. 8-7. Ζουρανέλης. Θα έρθουν στον Καλογερογιάννη, ο οποίος είναι στα δεξιά και πάλι έξω η μπαλά. Από την πίεση του αγαπητού, ο Ζουρανέλης δεν μπορεί να βρει στόχο. Έχει φύγει μπροστά τώρα ο παίκτης των Ο Lions, πήρε την μπάλα, δεν τελείωσε καλά τη φάση. Ζουρανέλης τώρα για τους Crusaders. Προς τον βλέπει τις επιλογές του. Πάνω το Βενιζέλος παίζει επιθετική άμυνα. Θα περάσει ο Αποστόλου, θα στοχίσει στον τίποτο. Το rebound είναι επιθετικό. Κότσης βρίσκει εξαιρετικά τον Καλογερογιάννη. Δεν κατέληξε το καλά την μπάλα όμως. Κέρδισε το φαουλ ο παίκτης των Crusaders. Φαουλ είναι το δεύτερο για τους Αλσίκο Lions. Δεν έχουμε και διακοπή. Για time out. Επιστρέψαμε μετά το time out και ο Καλογερογιάννης βρίσκεται στην γραμμή όπου θα στοχίσει στην πρώτη βολή για το 9-7. Θα στοχίσει και στην δεύτερη. 8-9 με συγχωρείτε. Αλλά τον πόντο σάλος του πολλά είναι. 8-9 λοιπόν από τις δύο αυτές βολές του Καλογερογιάννη. Βενιζέλος αφήνει πίσω. Αγαπητός. Παίρνει το screen. Βενιζέλος θα επιχειρήσει το σουτ. Πρέπει να... όχι δεν αλλιώθηκε τελικά η προσπάθειά του. Κατέληξε από τα δικά του χέρια εκτός η μπαλά. Κατεβάζει ο Ζουγανέλης. Πήρε ο Δούβρης, ο οποίος έχει περάσει το μάτσο για τους Crusaders. Δίνει το screen. Ο Κατσαρός δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τον χώρο του από την αριστερή πλευρά. Έτσι πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή η ευκαιρία. Αγαπητός. Κάνει την κίνηση ο Βενιζέλος στη γωνία, προτιμάει τον Αντωνόπουλο εκείνος. Θα εκτελέσει για τρεις. Μαζεύει ο Αποστόλου. 4,5 λεπτά ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου, στο 8-9 το σκορ. Ο Γεωργιάννης βγήκε μπροστά τον Αντωνόπουλο. Ο Γανέλης θα το πάρει, το τρίποντο δεν είναι καθόλου καλή όμως η εκτέλεση. Ο Αντωνόπουλος το έχει μπροστά. Έβασε το χέρι του ο Δούβρης. Έκανε το φάουλ. Τρίτο αυτό για τους Crusaders. Γράμμα λοιπόν ο Αντωνόπουλος. Έχει ευκαιρία να δώσει και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του. Ξαφαρίζει τώρα σε 9-9. Μέσα και η δεύτερη. Για το 19. Ζουρανέλης. Αποστόλου το θέλει το σουτ. Θέλει ο Ζουγανέλης στην συνέχεια. Δεν μπορούσε να καθαρίσει το rebound ο Κυριακόπουλος. Αποστόλου. Καλογερογιάννης πρέπει να σουτάρει και ένα δευτερόλεπτο. Έλβολο όμως θα καταλήξει η προσπάθειά του. Αντωνόπουλος. 3:35 ακόμα στο ρολόι. Πήρε τα βήματα, κλείστηκε, βρήκε ένα δύσκολο σουτ. Κυριακόπουλος μαζεύει το rebound. Βενιζέλος.
Θα σταθεί από το τρίποντο, δεν θα ευστοχίσει. Ζουγανέλης τώρα κατεβάζει σταθερά ο οργανωτής για τους κράσους του Ζουγανέλης. Πυροπεταρός, βρίσκεται στα δεξιά. Ψάχνει επιλογές, αφήνει τον Δούβρη. Αποστόλου προσποιείται, θα σηκωθεί τελικά στην συνέχεια. Ζουγανέλης το φτάζει να συγκρατήσονται στην μπάλα, αλλά είχε τελειώσει ο χρόνος. Δεν αλλάζει ούτε τώρα το 19. Στο μάτς για πρώτη φορά ο Καράμπελας για τους Crunchers. Πήρε την θέση του Αποστόλου. Αγαπητός Γιάννη και παίρνει ο Βενιζέλος. Θέλει να περάσει, έχασε την μπάλα, ήταν εκεί ο Κυριακόπουλος όμως. Καντονόπουλος θα εκτελέσει για 3 για το 13-9. Ακόμα ένα τρίποντο. Καθυρός Αντωνόπουλο αυτή τη φορά. Νωρίτερα ο Βενιζέλος ήταν αυτός που είχε βρει στόχο της πίσω από τα 6.75. Διαρρούσε πολλά, η Ορσίνος θα σύνει 4. Ζουγανέλης, καστή πάσα. Όμως είναι καλή άμυνα από τους Μόβ. Λοιπόν γεννάει για να ξεφύγει ο αγαπητός. Κρατάει, παίρνει και το screen, βρίσκει ωραία τον Τζιφτζή, συνεργάστηκαν άφορα οι δύο για να έρθει το καλάθι για το 15-9. Αρχίζει και ρολάρει σιγά σιγά η επίθεση των Αλσοβολάιων. Οι οποίοι ξεφεύγουν τώρα στο συνέξι. 1-40 ακόμα για το τέλος της περίοδου, Αντωνόπουλος έχει βγάλει πίσω στην μπαλά. Δουβρίς. Καράμπελας για να πάρει. Καλό γύρο Γιάννης από κοντά, δεν θα κάνει λάθος. 15-11 τώρα. Αντωνόπουλος φεύγει στην άλλη πλευρά. Έχει μείνει μόνος του αγαπητός, δεν θα τον τιμωρήσει. Παίρνει ο Ζουγανέλης. Αυτός κατεβάζει. Στον Καράμπελα έγινε κίνηση στα δεξιά από τον Δούβρη. Κατσαρός θα πάει προς τα μέσα. Μυρίζει ωραία η μπάλα στην επίθεση των Κράσερ. Στο 1 δευτερόλεπτο Καλογιάννης δεν μπορεί να βρει στόχο. Τελευταία 45 δευτερόλεπτο τώρα στην περίοδο. Αγαπητός τον Όπουλος έχει πάει στο πλάι. Αυτόν θα πάει μπάλα, θα εκτελέσει για 3 και το βάζει. Το ριβάλλον που θα καταλήξει, μαζεύει και ένα στο ψιό ο Βενιζέλος και κρατάει στην επίθεση την ομάδα του. Στα δευτερόλεπτα σηκώνεται ξανά ο Ντονόπουλος, αλλά και πάλι είναι η ίδια η κατάληξη. 18 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους κόκκινους. Ο Κανέλης κάνει λάθος πάσα και αφήνει για 10 δευτερόλεπτα τώρα στο Λουσικό Lions. Και από αυτούς 7,8 τώρα στο ρολόι. Κανέλης 5-4 λεπτά 4. Έφτασε κοντά μόνος του, δεν τελείωσε καλά τη φάση. Ο Γιώργιάννης δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Φυγά λοιπόν το 10 λεπτό με το σκορ στο 15-11. Ξεκινάει με τους Crunchers να έχουν την κατοχή, αλλά να βρίσκονται και πίσω στο σκορ με 15-11. Πάω τώρα από τον Μαγκόνι πάνω στον Κόνστα. Καράμπελας σηκώνεται ο Κόνστας εκεί ανάμεσα στην πολυκοσμία, δεν βρίσκει στόχο. Το νόμπλο στο έχει την άλλη πλευρά. Μόνο στη φάση θα κερδίσει το φαουλ τελικά. Θα της κάνει ο Δούβρης, ναι. Είναι δεύτερο φαουλ και για τον Δούβρη. Έφτασε στην πρώτη ο Αντωνόπουλος.
7-11 τώρα. Το 11 στο συν 7 και άλλο από Lion. Κόνστας Ράμπελας, θέλω λίγο να κλέψουν οι Μοβ, κράτησε όμως ο Δούβρης, γύρισε, κέρδισε το φάουλ. Το έχει κάνει ο Κυλιακόπουλος αν δεν είδα σωστά. Όπως και να έχει, είναι ήδη στην πέμπτη γραμμή ο Δουβρής. Θα βάλει την πρώτη για το 18-12. Βάζει και την δεύτερη, 2-2 για το 18-13. Θα το πάρει το τρίποντο. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Κόνστας αφήνει στον Αποστόλου. Με το κόψιμο Καράμπελα σε εκείνον πήγε η μπάλα. Δέχτηκε για το φάουλ χαμηλά από τον Πάτα. Δεύτερο φάουλ για τον Πάτα αυτό. Στο παρκέ την πρόλαβε όμως ο Κατσαρός. Συνήθεια όμως η μπάλα θα περάσει στους άλλους από Λάιον. Νονόπουλος φύγει στον Πάτα. Πάλι στα EX εκείνος, θα πάρει στα 10. Μια δευτερόλεπτα τώρα πάει από τα αριστερά, ανάμεσα από δύο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα κερδίσει και το φάουλ ο ίδιος για το 20-13. Ο Αντωνόπουλος, ο οποίος και στο σημερινό παιχνίδι δείχνει ο Λεξάνδρος να πάρει προσπάθειες πάνω του. Είχε και τα γενέθλια του ΦΕΣ, όπως μας είπε και στις δηλώσεις νωρίτερα. Εστοχή και στην βολή για το 21-13. Καραμπελάς γυρίζει. Ήρθε έξω από Αποστόλου. Τελεί για τρεις εκείνος. Δεν βρίσκει κάτι. Νονόπουλος θα το πάρει το σουτ μέσα, είναι ζεστός. Στη 6-13. Άμα και σε μια διακοπή τώρα για time out. Επιστρέψαμε μετά το time out στην επίθεση Crashers. Θα γίνει το λάθος όμως. Δεν θα επιτρέψει ο Σουγανέλης να βγει ο εφηδιασμός. Ο Νόπουλος κάνει το βήμα στο πλάι. Δεν
Μαρτίνς τώρα στον Πατά. Έφυγε για λίγο, κράτησε όμως την μπάλα, βρήκε και πάλι τον Αντωνόπουλο. Έχει 5 δευτερόλεπτα, θα επιχειρήσει από εκεί το τρίποντο, τι κάνει σήμερα. Έχει πάρει φωτιά ο κύριος. 29-13. Στο σύμπαν 16 το σκορ. Δεν μπορεί να βρει κάτι καλό. Πέρασε η πάσα, δεν ήρθε το καλά σούρτσο από τον Πατά. Τρέχει από τα δεξιά, τώρα ρίχνει ταχύτητα. Είναι στον Κώστα, αυτός θα πάρει την εκτέλεση. Κάνε την κίνηση ο ίδιος, όμως μπορείς να πάρει το ψηφικό rebound. Θα κλέψει όμως, θα πάρει την μπάλα ο Αντωνόπουλος. Θα βγάλει και μια εξαιρετική πάσα στον Πατά. Του χάλασε τα σχέδια όμως. Αποστόλου εκτελεί και θα το βάλει. 29-15. Αλλά ο κύριος εδώ, ο κύριος Αντωνόπουλος, σήμερα δεν λέει να ηρεμήσει. 32-16. Μαζεύει τώρα ο Αντωνόπουλος και πάλι μπροστά τον Κόνσα. Θα περάσει, αφήνει στο πλάι. Καλή όμως η πάσα τον Τζουγανέλη για τον Μισχωρητέ, για τον Μαγκόνι. Κότσις, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Ευκαιρία με Κόνστα, ούτε τώρα θα το καλάθι. Ο Πάτας φαίνεται να βρήκε άθελα τον Κότσι. Σε ελπίζω να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Συνεχίζεται το παιχνίδι, δεν είναι το σοβαρό Κότσις. Γανέλης με το δεξί χέρι θα βρει στόχο για το 32-18. Τελευταία 4 λεπτά στην δεύτερη περίοδο. Θα κλέψει ωραία ο Καλογερογιάννης. Έχει φύγει μπροστά ο Καράμπελας. Πήρε την μπάλα με τα αριστερό λέει από τελειώσει. Καλά την φάση για το 32-20. Έχουν τη διαφορά τώρα στις 12 οι κόκκινοι. Οπότε θα κλώσουν κιόλας μετά το λάθος που έγινε από τους άλλους Super Lions. Κόρτα φτάνει μέχρι το τέλος για το 32-22 και η διαφορά στρογγυλά στρογγυλά πάει στους 10 πόντους. Κάτι παραγκάζει τους τους γηπεδούχους να καλέσουν time out. Συνέχεια στο μάτς με τους κράσεις να έχουν καταφέρει να μειώσουν κάπως την απόσταση. Έχουν έτσι στο μείον 10 τώρα, 32-22 το σκορ, θα ανεβάσω την διαφορά ο Πάτας. Μόνο 34-22. Εδώ για τον Γιάννης, λίγο πριν χάσει την ισορροπία του βρήκε τον Τουκανέλη, ζητάει και πάλι την μπάλα, επιλέγει δίπλα τον Καράμπελα αυτός. Καραμπέλας, πήρε ο Κόνστας, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλογεωργιάννης αφήνει έξω, θα το πάρει από την κορυφή ο Καράμπελας. Το 1 δευτερόλεπτο, προλαβαίνει το ρολόι
και εκτελεί εύστοχα. 34-25 τώρα. 2,5 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Τονόπουλος δεν έρχεται η απάντηση. Έδειξε ψηλά. Εδώ μόνο ο Λαγόπουλος δεν μπορούσε όμως να πιάσει η γερά την μπάλα στα χέρια του. Έχουμε και αλλαγή τώρα. Αλλαγές βασικά για τους Μουβ. Με Βενιζέλο και αγαπητό να επιστρέφουν στο μάτς. Ράμπελας. Και πάλι έχασε και τον βηματισμό του. Έχασε και την μπάλα, αλλά έγινε λάθος στο λάθος. Και η κόκκινη παραμένει μπροστά. Καλό Γερογιάννης, ωραία προσποίηση για να ξεφύγει από δύο. Παλεύει. Τελικά την μπάλα να δούμε που θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στην κατοχή είναι για τους Κράσες, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τώρα στην επίθεση, Καλογέρο Γιάννης αφήνει στον Τζουγανέλη με το δεξί χέρι αυτό στο εξωτερικό. 34-27. Αγαπητός. Το πάρει το τρίποντο, είναι καλό και εύστοχο. 37-27. Τζουγανέλης. Θα αφήνει στον Κόνστα. Πάει κατά μέτωπον. Φεύγει ο αγαπητός. 1-20 ακόμα στο ρολόι για το φινάλε της περίοδου. Ο Μπουλος άφησε στο πλάι. Τσεχτήκα ευκολύς και αυτός. Για το 39-27. Συμφέρουν και πάλι στους 12 και άλλους ο Πολάιονς, οι οποίοι βγάζουν αντίδραση. Γανέλης στον Κόνστα. Αφήστε το τρίποντο αυτός, δεν θα σημαδέψει σωστά. Αγαπητός σε ακόμα ένα rebound. 43 δευτερόλεπτα ακόμα. Βενιζέλος πάει στα χείλη, τα αφήνει στον Τσιφτσί εξαιρετικά. Δεν έφτωχε εκείνος και ο Καλογερογιάννης στην συνέχεια γραμπών την μπάλα, δέχεται και το χώρο από τον Μαγκόνι. Είναι το πέμπτο ομαδικό αυτό για τους άλλους από Lions. Και έχουμε πολλές. Ο Δούβρης εν τω μεταξύ επέστρεψε στο μάτς. Γερογιάννης. Στοχή στην πρώτη, 39-28. Κάνει την δεύτερη. Σε 6 δευτερόλεπτα στο ρολόι, θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα για τους Κράσες στη συνέχεια. Πάσα δεν περνάει όμως τον καλό Γερογιάννη. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Κάνει την μπάλα ο Μαγκόνης. 1 δευτερόλεπτο μόλις το ρολόι. Πάλισα πρέπει να βιάσει την μπάλα και να φτάρει. Ο Βενιζέλος δεν θα προλάβει, θα δεχτεί και την τάπα από τον καλό Γερογιάννη. Αντέδραση. Και κάπως πάνω στον αντίπαλό του. Θα υπάρξει. Κάτι νομίζω έχει δοθεί τεχνική ποινή. Κάνει την βολή ο Καλογερογιάννης. Και καλοσύνη για τους Κράσερς με 5,3 να απομένουν. Αλλιώς
θα σταθεί ξανά. Νομίζω έκανε κακές επιλογές εδώ ο Λαγόπουλος, όπως και να έχει. Τελειώνει και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 39-28. Έτσι θα τον Άγιο Νικόλαο, όπου ξεκίνησε μόλις και το τέταρτο δεκάλεπτο σε ένα μέτρη ανάμεσα σε άλλους Πολάιονς και Κράσερς. Βέβαια να κρατούν μια διψηφία διαφορά. Αυτό το σκορ βρίσκεται στο 39-28 τώρα. Διακόπτει εδώ να εκμεταλλευτεί την πάσα του Αντωνόπουλου. Νέλης τώρα για την επίθεση των Κράσερς. Βρήκε χώρο από τα δεξιά. Φτάσε κοντά, δεν τελείωσε καλά την φάση. Καλό γύρο Γιάννης είναι εκεί για να εκμεταλλευτεί τη δεύτερη ευκαιρία των διαιτητών φιλοξενούμενων. Και να κάνει το 39-30. Νόπουλος στόχισε, ακολούθησε όμως την φάση. Ο Τσιφτσής έρχεται το rebound, σκόραρε κιόλας για το 41-30. Γρανέλης τέλεσε ο Αποστόλου. Κοντό σου από εκείνον. Νόπουλος παίρνει στην άλλη πλευρά. Βρήκε ωραία τον αγαπητό, παίρνει ξανά, αυτός θα εκτελέσει. Από τον Τσιφτσή. 43-30. Δεν θέλω συνεχόμενο καλάθι από τον ίδιο. Γρανέλης. Θα περάσει αλλά θα κάνει βήματα ο Κασαρός. Αλλαγή για τους κόκκινους με τον Κόνσταν επιστρέψει στο μάτς. Αγαπητός. Άρα με την πρώτη στο αντιπάλου του Κούβρης. Νανέλης, έφτασε η πάσα στον Κόνστα. Μια πάσα πίσω από την πλάτη θέλησε να βρει τον Ζουγανέλη, ήταν εντελώς αστής όμως. Προσπάθειά του. Τονόπουλος είναι μόνος του, δεν πρέπει να τον αφήνουν έτσι. Δεν επιστημόνησε αυτή την φορά. Ωστόσο θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική στις επόμενες φάσεις η κόκκινη. Ένα από το lay-up κακό από τον Κόνστα. Στην συνέχεια πήρε ο ίδιος την προσπάθεια. Κύλησε η μπάλα και στο στεφάνι. Θα καταλήξει εντός καλαθιού, παρέμεινε το 43-30. Ζουγανέλης είναι μπροστά από τον Αντωνόπουλο. Βγαίνει το σκρίνο ο Κυριακόπουλος και ο Τσιφτσής. Βενιζέλος θα το πάρει από το πλάι. Δεν θα πει το καλάθι. Ο Στόλου απέναντι στον Ζουγανέλη. Γίνει το κλέψιμο. Και την επιλογή του αγαπητού ο Βενιζέλος αυτόν θα δώσει. Γυρίζει, του δίνει και πάλι. Δεν θα έρθει στο καλάθι. Μόβι οι οποίοι θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση. Τώρα όχι, θα πάνε σε ένα γρήγορο τρίποντο με τον Αντωνόπουλο. Πέρασαν άλλο βίντεο τελικά. Κράσερς. Αποστόλου. Αλλά φτάνει στον Δούβρη και σηκώνεται για δύο εκείνο. 43-32. Πέρασε, έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Που είναι το πρώτο κιόλας για τους Κράσερς. Αγαπητός Τσιφτσής θα το πάρει το σούτ με τον Ντούβιλ μπροστά του. Θα σημάδεψε σωστά. Δεν μπορεί να γίνει αποδέξη της πάσας. Αντωνόπουλος τώρα φεύγει στην άλλη πλευρά. Θα σκοράρει, θα κερδίσει το φάουλ. 145-32. Μεταλλεύτηκε στο επακροτό λάθος τον αντιπάλο του. Και έχει δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Μπορεί να ανεβάσει την διαφορά στο σύν 14.
26, 32. Ανέλης, κατά δυο και αγαπητός. Κοιτάει, δεν βλέπει κάποια κίνηση, 10 δευτερόλεπτα τώρα. Βάλε, εκεί που κατέληξε, δεν θα βρει κάποιον αποδέκτη. Έχουμε και time out. Μέγιστη τιμή της διαφορά μέχρι τώρα. 46-32 το σκορ, στο σύν 14. Βρίσκω διάλειψη πολλά έναν αυτή τη στιγμή. Κόνστας. Πάει μόνος στην επίθεση και πολύ καλά κάνει. 46-34. Παπητός. Σε κοντά. Βάλε εντός καλάθιου. Διεκδικήσιμη πάλι και τελικά η κατοχή είναι για τους κόκκινους. Είναι ο Καλογερογιάννης και αφήνει τον Καράμπελα για να κατεβάσει εκείνος. Στολού. Αλλά ένστα στον Κόνστα. Και κολλημένο πάνω του τον Μαρκέτο. Μπορέσε να φέρει το δίποντο. Αντίστος αφήνει στην γωνία. Βενιζέλος. Από την baseline γυρίζει ο ίδιος, θα εκτελέσει τον βρήκε ο Καλογερογιάννης, ο οποίος παραδέχεται και το φάουλ. Με βολές. Τώρα για τον Βενιζελό. Καράμπελας. Περιβάλλον γύρω Γιάννης Κόνστας τώρα. Μια δευτερόλεπτα στο ρολό, έχει βάλει πλάτη και γυρίζει το εκτοχή. Ωραία ο Κατσαρός, πολύ ωραία κίνηση. 2-48-36. Αυτός θα πάρει την προσπάθεια, θα φέρει το δίποντο. 50-36. Καράμπελας, 4-18 ακόμα για το φινάλ της περίοδου. Το συν 14. Για άλλους ο Lions. Θέλει να μειώσει, δεν θα τα καταφέρει όμως ο Κώστας. Το δικό ρημάδι του Κατσαρού, ο οποίος παλεύει. Τελικά όμως είναι καλή αδερφή από τον Μαρκέτο, ο οποίος πρέπει το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του. 10 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για την επίθεση των κόκκινων. Στα 5 ο Αποστόλης θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει κιόλας. 50-39. Αγαπητός. Πήρε ο Βενιζέλος. Δεν θα απαντήσει στο τρίποδο του Αποστόλου νωρίτερα. Ο οποίος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Πέρασε ο Κόνστας. Γυράφει λίγο ο Καλογερογιάννης. Αποστόλου προσποιείται. Καλογερογιάννης τώρα από κοντά. Εξοχή. 50-41. Η διαφορά πέφτει και πάλι σε μονοψήφιο. Τους κράτες να πλησιάζουν σε 9 πόντους. Αγαπητός πάει στα δεξιά. Από το ύψος της βολής ο Κυριακόπουλος θα κάνει ένα αδύναμο τελείωμα. Θα καταλήξει κατευθείαν εκτός η μπάλα. Ο Κότσης επιστρέφει για τους κόκκινους τώρα. Αλλά έχουμε επίσης και time out. Συνέχεια στο παιχνίδι. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά μας απομένουν ακόμα στο ρολόι για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος, με το σκορ να βρίσκεται στο 50-41 τώρα. Αυτός με ένα μικρό σερί, οι Κράτσερς έχουν μειώσει στους 9 πόντους.
Αντωνόπουλος εκεί, παλεύει με τον καλό Γερογιάννη, θα δίνει και τελικά. Και στην άλλη πλευρά τώρα σταματάει, θα εκτελέσει για τρεις κιόλας. Πάρει ξανά ο ίδιος. Σε μαρκάρετε, δεύτερη ευκαιρία και αυτό θα έχει διακαταλήξει. Κοστόλου. Πήρε το σούτ προς από τον Αντωνόπουλο. Κατευθείαν η μπάλα εκτός. Κατοχή είναι για τους ΜΟΒ. Πυρομαρκέτος, τέλεσε κατευθείαν. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Σε στον Κότσι. Το δεξί χέρι αυτός δεν βρίσκει τον στόχο. Κάνει και το φαουλ επίσης στην συνέχεια. Πάνω στον Μαρκέτο. Φαουλ που είναι το τέταρτο για τους κράσες. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην περίοδο. Αντωνόπουλος. Κάσε κοντά, σηκώθηκε και φτώχησε. Πολύ δύσκολη ενέργεια. Αυτός είχε και αρκετά σώματα που συγκρούστηκαν μαζί του. 52-41 τώρα. Ο Γεωργιάννης αφήνει στον Κότσι για δύο το σούτ με τη βοήθεια του Παπλού Ευστοχή. 52-43 τώρα. Ο Πατάς, παιδί στον Αντωνόπουλο που βγήκε από τα μαρκαρίσματα, έχει τον Καράμπελα μπροστά του. Θα το πάρει το τρίποντο, η μπάλα στο σίδερο. Βλέπει ο Φλανέλης. Αποστόλου περνάει. Πάει μόνο στη φάση, θα δεχτεί και το φάουλ. Ενώ έχει πετύχει το καλάθι. 52-45. Το δικαίωμα για μία βόλη τώρα για τον Αποστόλου. Αστοχή στην βόλη, παραμένει σε 7 πόντους στη διαφορά. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Ενόπουλος φτάνει μέχρι το τέλος, πάλι δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας. 54-45. Να έχουμε και τεχνική ποινή στον Τσιφτσί. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Να εκτελέσει μια βολή ο Αποστόλου. Και το 54-46. Κράσερς. 37 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ο Αποστόλου βρίσκει τον καλό Γερογιάννη. Να γίνει το φόλο τον Μαγκόνι. Το τρίτο φόλο του Μαγκόνι. Αποστόλου πήθηκε, έφαγε την προσπίσω. Αντωνόπουλος έπεσε άραγμα πάνω του. Και έγινε το τέταρτο μαδικό τώρα για τους Μόβο από 4 την ίδια ομάδες. Κάθε φάουλ θα είναι πολλές από εδώ και πέρα. 9 δευτερόλεπτα, 19 για το τέλος της περίοδου. Αποστόλου. 4. Συγγύρει το φάουλ. Είναι και το πέμπτο για τους Αλτσοπο Λάιονς. Έχουμε στην γραμμή των βολών τον Αποστόλου τώρα. Αποστοχή
στην δεύτερη, ο ίδιος θα μαζέψει 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους κόκκινους. Γιαννέλη στα 6. Ποστόλιο αφήνει στο καλό Γεωργιάννη. 3-2 από κοντά θα σκοράρει. 94-49. Οι Crashers πλησιάζουν στους 5 πόντους και με αυτό το σκορ κλείνει η τρίτη περίοδος. Πήγαμε μόλις και στο 4-10 λεπτό. Τους Crashers να έχουν ρίξει την απόσταση στους 5 από τους πλέον, 54-49 με τον Αποστόλη να κάνει πολύ καλή δουλειά στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Να δένει σημαντικούς πόντους στην ομάδα του. Θα καταφέρει κάτι σε αυτή την επίθεση. Ο Βενιζέλος αφήνει ωραία. Φτάσει μέχρι το τέλος ο Ραδόπουλος. Καλάθι και φόλ εδώ. Πάνω στον υπέκτη τον Αλσοπο Λάιονς. 56-49. Και μία βολή τώρα για τον ίδιο. Θα την βάλει και αυτή. Το 57-49. Τουρανέλης. Εντάξει, πήγε τον αγαπητό. Τον καταδιώκει εκείνος. Πήρα ο Αποστόλου. Σαν επιλογές, Καλογερογιάννης για 3. Κοντό το σουτ. Προσπαθεί να μαζέψει την κατοχή. Ο Κότσης δεν προλάβω μου την μπάλα. Δεν την συγκράτησε εντός γραμμών. Αγαπητός τώρα. Ο Αντωνόπουλος βρήκε χώρο για να εκτελέσει. Δεν βρήκε όμως και τους 3 πόντους. Αποστόλου. Ο ίδιος κατεβάζει. Πιέζεται ψηλά από Αντωνόπουλο και Βενιζέλο. Πάει πίεση με την πάσα στον Ζουγανέλη. Καράμπελας σημαδεύει εύστοχα. Χρειάστηκε την βοήθεια του ταμπλό για να πει αυτό το καλάθι. Για το 57-52. Κάνει και το σταυρό του. Ο Καράμπελας είναι το ίδιο. Δεν πιστεύω πως μπήκε αυτό το σουτ. Έφτασε μέχρι το τέλος ο Λαγόπουλος. Κέρδισε όποιον βρήκε μπροστά του. Σκόραρε, κέρδισε και το φάουλ. Με το 59-52. Άνοιγε την βολή τώρα. Λεφτά η διαφορά. Με 8 και 20 να απομένει για το τέλος. Αποστόλου θα εκτελέσει. 59-55. Αντώπουλος. Θα βρει το τρίποντο. Δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. Κυριακόπουλος μαζεύει. Αφήνει και πάλι έξω. Τον Όπουλος κάνει το σκριν. Μπάλα στο πλάι. Βενιζέλος για 3. Ούτε τώρα. Αποστόλου. Να δούμε αν θα πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι κόκκινοι. Η πάσα για τον Τζουγανέλη. Κόρσα σε μια δύσκολη ενέργεια. Κέρδισε το φόλ όμως και θα πάει και στην γραμμή των βολών. Οι Crashers εδώ έχουν ευκαιρία να φτάσουν στο δίποντο. Αρκεί να τα καταφέρει ο Κόρσας και στις 2 βολές. Ας όχι όμως την πρώτη. Και την δεύτερη. Δεν πέραν κάτι από αυτό το ζευγάρι βολών οι κόκκινοι. Το οποίο παραμένει στο 4. Τον Όπουλος. Πέρασε, βρήκε χώρο μπροστά του. Δεν θα καταλήξει το καλάθι μπάλα. Θα πάει όμως στην γραμμή για 2. Ελεύθερες βόλες ο Αντωνόπουλος. Όλο αυτό που είναι το τρίτο
Calasers, οι οποίοι προχώρησαν τώρα και σε μια αλλαγή με τον Δούβρη να περνάει στη θέση του Καλογερογιάννη. Τα 55. Πάζει και την δεύτερη. Το 61-55. Κοστόλου με αγρήγορη εκτέλεση. Γιατί να μην το πάρει το σούτ, αυτό το βάλει κιόλας. 61-58. Τελευταία 7 λεπτά στο μάτς. Τον Όκουλος. Καράβελας είναι μπροστά του. Βγήκε η άμυνα, μάζεψε το rebound ο Δούβρης. Στον Αποστόλου. Σταματάει την τρίπλα, πιέστηκε. Θα κάνει το λάθος τελικά. Βενιζέλος όγει στον εφηδιασμό, έχει επιστρέψει ο Καράβελας, δεν μπορεί να το σταματήσει. Χάθηκε ευκαιρία, χάθηκε και η επόμενη εκτέλεση από τον Λαγόπουλο. Τελικά δεν δέχτηκαν καλά οι Crusaders. Παρά τις καλές προϋποθέσεις που είχαν για τους Smoke, εδώ ούτε ο Κώστας θα μπορέσει να ευστοχίσει. Τον Νίπαλα Ζουγανέλης για να κλέψουν τώρα οι κόκκινοι. Δεν βιάζεται ο παίκτης των Crusaders. Κώστας θα το πάρει το τρίποντο για να εσωφαρίσει. Θα το κάνει. 61 όλα. Ολοκληρώνει την επιστροφή των Crusaders. Θα εσωφαρίσουν και αναγκάζονται οι Αλφιπολάιους να καλέσουν time out. Κάτι παραπάνω από 6 λεπτά απομένει ακόμα για το τέλος. Οι Crusaders έχουν καταφέρει να επιστρέψουν στο μάτς. Στο ισόπαλο 61-61 το σκορ. Θα αλλάξει αυτό όμως με τον Αντωνόπουλο. 63-61 τώρα. Στο σύνδυο οι άλλοι σου πολλάιον. Σιγανέλης. Βγήκε εξαιρετικά τον Δούβρη. Αφήνει έξω αυτός. Κόνστας θα το πάρει από μέσα απόσταση. Δεν είναι καλό το σουτ. Και την καλή άμυνα του αντιπάλου του πάνω του. Ο Αντωνόπουλος ανάμεσα από δύο θα περάσει, θα φτάσει μέχρι το τέλος. Και πάλι ο ίδιος θα δώσει τη λύση για το 65-61. Ωραία θα περάσει ο Κόνστας, φτάνει μέχρι το τέλος στη φάση. Αγόπουλος ψηλότερα από όλους θα καθαρίσει. Αγαπητός στον Αντωνόπουλο. Είναι στον Καράμπελα μπροστά του, πάνε για να του δώσουν επιλογή για σκρίν ο Κυριακόπουλος και ο Λαγόπουλος. Θα στο έξω στο τρίποδο στη συνέχεια. Αποστόλου Ζουγανέλης και πάλι στον Αποστόλου. Στην πάση για τον Ζουγανέλη. Αυτά εκείνος θα κάνει βήματα όμως. Καλό καιρό Γιάννης εδώ μεταξύ. Επιστρέφει για τους κόκκινους. Συνέχεια με αγαπητό. Πέρασε αυτός. Τώρα θα σταματήσει ο καλό καιρό Γιάννης, ο οποίος τώρα ακολούθησε από πίσω. Θα έκανε το φάουλ. Είναι και το τέταρτο δικό του, όπως τέταρτο επίσης είναι και για τους Crusaders. Κάνει την πρώτη αγαπητός. Παραμένει το σκορ στο 65-61. Χάνει και την δεύτερη. Βάζει ο Καλογερογιάννης. Για τον Αντωνόπουλο. Για σκαστή πάσα πήρε ο Ζουγανέλης. Αλλά έξω. Τρίποντο άστοχο. Απαιτός προσπαθεί να μαζέψει ο Ζουγανέλης. Όμως την έξυπνη κίνηση κράτησε. Καλογερογιάννης θα το πάρει το τρίποντο. Δεν το βάζει ούτε αυτός. Έτσι ας το σουτ. Πίσω από τα 6-75 Crusaders. Δεν του βγήκε. Η απόσταση παραμένει στους 4.
Αμπιτός, 18 σούτ. Αντωνόπουλος. Με τα δεξιά όλο το δρόμο μέχρι το τέλος. 67-61. Αντωνόπουλος δηλώνει παρόν σε αυτό το καθοριστικό σημείο. Στέλνει στο σύνεξη την ομάδα του. Ζουρανέλης. Φτιάχνει επιλογές, αφήνει στον Καράμπελα. Καλογερογιάννης γυρίζει. Σημαδεύει σωστά. 67-63. Αντωνόπουλος. Παίρνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τρίλεπτο. Τελεί για τρεις. Παίρνει το καλάθι. Τον Γερογιάννης εκεί σε καλύτερη θέση. Ουρανέλης. Τρέφει άμυνα τον Μο. Δεν επιτρέπει. Σκόρτζι να βγάλει μια γρήγορη επίθεση. Ο Στόλ θα το πάρει το σουτ. Αλλά και πάλι. Είναι αστοχή η κόκκινη. Ναι, ευκαιρία για τον ίδιο. Θα το βάλει τώρα. 67-66. Ο Αποστόλου δεν θέλει να αφήσει την ομάδα του να πεθάνει. Κρατάει ζωντανή, την κρατάει μες στο μάτς, στον πόντο τώρα. Έχουν πλησιάσει οι κράσες, με 2,5 λεπτά απομένουν. Βρίσκεται και ο Αντωνόπουλος, έκανε βήματα. Και η κατοχή είναι για τους κόκκινους, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν και το προβάδισμα. Πάμε όμως τώρα σε ένα time out. Πήγε 22 ακόμα για το τέλος, στο 67-66 το σκορ. Το σύνταν οι Αλσουβολέιονς και τώρα οι κόκκινοι διεκδικούν το προσπέρασμα. Λούβρης κάνει την περιστροφή, δεν βρήκε κάποιο ελεύθερο χώρο για να εκτελέσει ο ίδιος. 4 δευτερόλεπτα τώρα. 3-2. Πολύ καλή άμυνα του Αντωνόπουλου, θα κλέψει. Είναι στον αγαπητό. Έχει φύγει μπροστά ο Βενιζέλος, έχει μόνο μπροστά τον Γκανέλη, δεν μπορεί να τον νικήσει. Πιέζει και τον Καράμπελα που προσπαθεί να κατεβάσει. Θα περάσει το κέντρο. Και ο Ζουγανέλης. Φεύγει για λίγο η μπάλα. Έχει γύρω του μόνο ο Φανέλες, τώρα αφήνει τον Καράμπελα. Ο Ζουγανέλης θα το εκτελέσει. Δεν μπαίνει το καλάθι, δεν έρχεται το προσπέρασμα. Για τους Κράσερς θα πέσει πάνω στον αγαπητό. Για να τον σταματήσει με φάουλ. 1-29. Ακόμα και το τέλος, συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά από τους Κράσερς. Στη γραμμή τώρα λοιπόν ο αγαπητός. Θα πει στην πρώτη. Με το 68-66. Δεύτερη. Η μπάλα θα πάει στο πλάι. Καράμπελας. Λουβρίς του δίνει και πάλι. Ακινδυνευμένη πάσα, ο αγαπητός είναι εκεί για να κλέψει. Συγκρατεί και την μπάλα, βρίσκει και εξαιρετικά τον Λαγόπουλο και τον Σάνσο. Θα κάνει το 75-66. Το συν 4 ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Θα έρθει ο Lions το προβάδισμα ξανά. Με δύο βολές εδώ νομίζω για τον Δουβρή, έχει προλάβει να πάρει τα βήματα. Ναι, δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Αστοχή στην πρώτη. Καλάζει στο 76. Βάζει τη δεύτερη. Για το 70-67. Τον Όπουλος. Και την πάσα στη γωνία, αλλά Λαγόπουλος θα εκτελέσει το πιο δυνατά. Ο Νόπουλος όμως είναι εκεί για να μαζέψει. 43 δευτερόλεπτα ακόμα.
Κρατάει ο Αντωνόπουλος. Φτάσε έξω. Φτάσε κοντά ο Λαγόπουλος, δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. 28 δευτερόλεπτα. Το πάρει ο Ζουγανέλης για την ισοφάριση, δεν θα έρθει, απίστευτο. Βγήκε και βγήκε η μπάλα. Με φάουλ στην συνέχεια. Για να σταματήσει το ρολόι. Γίνει πάνω στον Αντωνόπουλο. Άτυχος ο Ζουγανέλης νωρίτερα. Πήρε την εκτέλεση αλλά είδε την μπάλα να τον πουλάει. Για την δεύτερη. Την χάνει και αυτή. Ο Λαγόπουλος όμως θα πάρει το επιθετικό rebound από μηχανής ήρωας. Ο Λαγόπουλος αφήνει τώρα στον αγαπητό. Δεν κάνουν φάουλ. Κόκκινη 2 δευτερόλεπτα. Ένα δεν έγινε κάποιο φάουλ. Και φτάνουμε έτσι στο τέλος. Με τους αλσουπολέους να παίρνουν την νίκη και να επικρατούν 70-67 των Crashers.